Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά μου στο λάδι. Με τις μελωδίες του Διονύση Σαββόπουλου άνοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Ο κορυφαίος πολιτισμικός θεσμός της Θεσσαλονίκης χάρισε μοναδικές στιγμές στην κατάμεστη εσωτερική αυλή του Γεντί Κουλέ. Είναι πολύ σαχαρωμένα. Όταν δέχτηκε ήταν για μένα ένα μεγάλο δώρο. Και όχι μόνο δέχτηκε, έδωσε την ψυχή του. 6 μήνες δουλεύει αυτή τη συναυλία, γιατί είναι φτιαγμένη ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ειδικά για το Φεστιβάλ Επταπυργίου. Βλέπω και χαίρομαι πραγματικά ότι έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε αυτό το θεσμό, να τον ενδυναμώσουμε, να τον κάνουμε κάθε χρόνο ακόμη και πιο μεγάλο. Ο απολαυστικός Διονύσης Σαββόπουλος μοιράστηκε με το κοινό προσωπικές του ιστορίες, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Τίνο Χριστιανόπουλο. Φέτο κοντεύουν 60 χρόνια από τότε που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να κατέβω στην Αθήνα να πραγματοποιήσω τον εαυτό μου, δηλαδή ως μουσικός. Και ο ποιητής της πόλεως μας, ο αείμνηστος Δίνος Χριστιανόπουλος, μου είπε με εκείνη τη φωνή του: «Πρόσεχε, η Αθήνα είναι γάτα και θα σε κατουρίσει». Απεδείχθη αρκετές φορές, βγήκε αληθινός. Ένας θεσμός που παίζει σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο αγαπημένος μουσικοσυνθέτης μετά από χρόνια επέστρεψε στη σκηνή για να τραγουδήσει στην πόλη στην οποία γεννήθηκε, ενώ απόψε το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα συνεχιστεί με τη δεύτερη του συναυλία.